Κύριε Τραζιλιά, με αφορμή την συνέντευξη τύπου σχετικά με τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού Μητρώου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας στον Δήμο της Ρόδου, θα θέλαμε να μας πείτε πού αποσκοπεί αυτή η δημιουργία αυτής της πλατφόρμας. Η καταστροφική πυρκαγιά της Ρόδου ανέδειξε κάτι πάρα πολύ σημαντικό πέρα από την καταστροφή. Οι Ροδίτες και οι Ροδίτισες υπήρξαν αποφασισμένοι να στηρίξουν τον νησί και να τον βοηθήσουν. Αυτή λοιπόν η μεγάλη προσπάθεια, την οποία κάνανε οι Ροδίτες, έπρεπε λοιπόν να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Διότι όπως γνωρίζετε, στους χώρους των φυσικών καταστροφών δεν φτάνει μόνο να έχουμε τη διάθεση και τη θέληση, πρέπει οι άνθρωποι να έχουν ένα συντονισμό και κυρίως οι άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως θέλουν να επιχειρήσουν σε ένα τέτοιο πολύ σημαντικό γεγονός όπως οι φυσικές καταστροφές πρέπει να είναι πιστοποιημένοι και εκπαιδευμένοι. Θεωρήσαμε λοιπόν πολύ σημαντικό να ανοίξουμε μια πλατφόρμα εθελοντισμού αφού οι συμπολίτες μας είχαν αυτή την εξαιρετική διάθεση να στηρίξουν το νησί ώστε να οργανώσουμε σε συνεργασία με το Τμήμα Εθελοντισμού του Δήμου Ρόδου και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ομάδες ανθρώπων οι οποίοι θα θέλανε να πιστοποιηθούν, να λάβουν εκπαίδευση για πυρκαγιές ή άλλα φυσικά φαινόμενα καταστροφής, τα οποία, όπως ξέρετε, λόγω της κλιματικής αλλαγής τελευταία έχουμε την αίσθηση ότι αυτά θα μεγαλώσουν και θα έχουμε πολύ συχνά τέτοια προβλήματα, αλλά ταυτόχρονα να δώσουμε τη δυνατότητα και σε άλλες ομάδες ανθρώπων, οι οποίοι είτε αυτά είναι οι τροφοδοσίες αυτά τα γεγονότα, είτε μεταφορές αντικειμένων, ακόμα και σε μεγάλα γεγονότα, όπως αθλητικά γεγονότα ή πολιτιστικά γεγονότα, στα οποία οι συμπολίτες μας θα θέλανε να έχουν μία συμμετοχή, να οργανωθεί επιτέλους αυτό το γραφείο, διότι ναι μεν στη Ρόδο λειτουργούν πολλές πιστοποιημένες ομάδες και πρέπει να πούμε χαρακτηριστικά ότι η ΕΘΟΜΑΤ, μια πιστοποιημένη ομάδα από την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία λειτουργεί στην περιοχή της Σαλάκου, υπήρξε καταληπτική η παρουσία της στο να διασωθεί ο προφήτης Ηλίας και το χωριό του στις Σάλακους, αλλά αυτοί είναι 120 άνθρωποι στις διάφορες ομάδες. Από τη στιγμή που οι ανάγκες είναι μεγάλες, μπορούμε να πιστοποιήσουμε περισσότερους ανθρώπους και μάλιστα να ξέρει ο καθένας σε μια τέτοια κρίση ποιο είναι το καθήκον που πρέπει να κάνουν, ποιοι είναι οι χώροι προσέλευσης και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με ένα σωστό συντονισμό. Και έχει δημιουργηθεί από ό,τι αντιλαμβάνουμε από τον Δήμο της Ρόδου μία πλατφόρμα. Αυτή η πλατφόρμα δημιουργήθηκε τώρα επί τούτου και τελικά ποιοι μπορούν να συμμετέχουν, ποιοι είναι αυτοί οι πολίτες, αν υπάρχει κάποιο ηλικιακό όριο ίσως που μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή. Όχι, δεν υπάρχει ηλικιακό όριο και μάλιστα έχει να κάνει και με μία δυνατότητα που δίνεται ο καθένας να προσφέρει σε διαφορετικούς τομείς. Δηλαδή, υπάρχει ένδειξη που λέει σε ποιο τομέα θα θέλατε να συνεισφέρετε. Επίσης, μπορεί να μην έχουμε προβλέψει κάποιο τομέα και δίνει τη δυνατότητα με την επαγγελματική του ιδιότητα ο πολίτης αυτός να συμμετέχει εκεί που νομίζει. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να δηλώσει ότι εγώ έχω ένα φορτηγό το οποίο μπορώ να μεταφέρω πράγματα. Εγώ, για παράδειγμα, έχω ένα μηχάνημα εξκαυτικό το οποίο θα ήθελα να ξέρετε ότι είναι στη διάθεσή σας σε περίπτωση συμβεί αυτό το γεγονός. Ακόμα υπάρχει η δυνατότητα άνθρωποι οι οποίοι θα θέλανε να βοηθήσουν στα μετόπιστα, πραγματοποιώντας μία σειρά από άλλες υπηρεσίες, όπως οι τροφοδοσίες ή ό,τι έχει να κάνει με άλλα πράγματα, το οποίο δεν σημαίνει ότι επιχειρούν στις δύσκολες περιοχές. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό, καθένας δηλώνοντας τη διάθεσή του, τα μέσα που διαθέτει, ακόμα και τη μόρφωσή του. Για παράδειγμα, ένας γιατρός μπορεί να δηλώσει ότι εγώ, να ξέρετε, θα είμαι σε μία ετοιμότητα, αν χρειαστεί, να βρίσκομαι σε αυτούς τους χώρους για να παρέχω ιατρική βοήθεια. Αυτά λοιπόν είναι πολύ όμορφα πράγματα, τα οποία ο καθένας, ανάλογα με την ικανότητα, τη δυνατότητα, την ηλικία και όλα αυτά, την εξειδίκευσή του, να προσφέρει στο νησί μας. Κύριε Τραζιλιά, όλοι αυτά τα τραγικά γεγονότα που διενύθησαν έτσι πριν λίγο καιρό στην Ρόδο έφεραν όμως και κάποια θετικά, τα οποία είναι η ενσυναίσθηση που υπέδειξαν οι Ρόδοι πολίτες, οι οποίοι πραγματικά ήταν υποδειγματικοί και αναγνωρίστηκε και από τους επισκέπτες που βρέθηκαν και το διάστημα στην Ρόδο, αλλά και από όλα τα μέσα ενημέρωσης που είχαν να λένε για την ανθρωπιά και την ενσυναίσθηση, την αγάπη, την αλληλεγγύη που έδειξαν οι Ρόδοι. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Αυτό είναι από τα credits τα οποία εμείς είχαμε στην περίπτωση αυτής της καταστροφικής πυρκαγιάς, διότι οι καλύτεροι πρέσβεις της Ρόδου πλέον στο εξωτερικό είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βρεθήκαν στις περιοχές που έπρεπε να εκενωθούν και αυτοί οι άνθρωποι
προσφέροντας τις υπηρεσίες αλληλεγγύης και αγάπης προς τους τουρίστες οι οποίοι έπρεπε να μετακινηθούν από την περιοχή Κιωτάρη-Γενάδη και πήγαν σε διάφορες δομές, δέχτηκαν τόσο μεγάλη αγάπη. Υπήρξε κόσμος που ζήτησε να τους πάρει στα σπίτια τους, να κάνουν ένα μπάνιο, παιδιά δώσαν τα παιχνίδια τους. Όλα αυτά λοιπόν ήταν στοιχεία τα οποία δεν περάσαν απαρατήρητα. Το είπαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στα μέρη τους και αυτό δημιούργησε μια εξαιρετική εικόνα για τη Ρόδο. Πρέπει όμως να πούμε ότι εμείς αποδείξαμε τα τελευταία χρόνια που συνέβησαν πάρα πολλά γεγονότα ότι με συνεννόηση μπορούμε να κάνουμε πολλά. Θα σας θυμίσω την περίοδο του κορονοϊού. Η συντονισμένη προσπάθεια όλων των φορέων οι οποίοι εμπλέκονται με το κομμάτι του τουρισμού κράτησε πολύ δυνατά το brand name όχι μόνο της Ρόδου αλλά γενικότερα του Νοτίου Αιγαίου πολύ δυνατό στο εξωτερικό. Γι' αυτό και είχαμε και πολύ μεγάλη αύξηση το 2022 πέρυσι όπου οι τουρίστες ήρθαν μαζικά στις περιοχές μας και σπάσαμε το ρεκόρ του 19. Στο Νότιο Αιγαίος έσπασε το ρεκόρ του 19 που αυτό είναι που συγκρίνει η υπόλοιπη Ελλάδα. Εμείς συγκρινόμαστε με δύο ημερομηνίες και το 19 και το 22. Η συντονισμένη επικοινωνία που είχαμε. Για πρώτη φορά βλέπεις όχι μόνο δήμους, περιφέρεια, αλλά και τους συνδικαλιστικούς και επαγγελματικούς συλλόγους, ενώσεις ξενοδόχων, ενώσεις πρακτόρων, όλοι οι άνθρωποι από κοινού, εργατικό κέντρο, όλοι οι άνθρωποι από κοινού λοιπόν, αποφασίσαμε ότι πρέπει να είμαστε συνοημένοι. Δείχνει λοιπόν ότι κάτι καλό συμβαίνει στις περιοχές μας, ότι τελικά αντιλαμβανόμαστε ποιο είναι και το ψωμί μας, που είναι ο τουρισμός. Και πρέπει να σας πω ότι ταυτόχρονα με όλη αυτή τη μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιείται στο νησί, είχαμε μια πολύ μεγάλη αγωνία επίσης να μην έχουμε διαρροές, το οποίο τελικά αποδείχθη ότι θα υπήρχε πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ τις πρώτες 4 μέρες, σαν υπεύθυνος επικοινωνίας, τόνιζα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τον τουρισμό, διότι το νησί μας έχει 220.000 κλίνες και η περιοχή η οποία επλήγει τελικά είχε μόλις 10.000 κλίνες. Όμως οι tour operator, οι τουρίστες δεν γνωρίζαν. Άρα λοιπόν έπρεπε να επικοινωνούμε ταυτόχρονα ότι ξέρετε, το νησί δεν έχει πληγεί τουριστικά. Ακόμα και μνημεία φυσικής ομορφιάς, όπως είναι οι πεταλούδες, οι 7 πηγές, δεν καταστραφήκανε. Άρα η εμπειρία που μπορείτε να ζήσετε στη Ρόδο είναι ατόφια. Και μάλιστα πολλοί τουρίστες που έρχονται τελευταία λέει, μα τελικά λέει, πού έγινε η φωτιά. Όντως η φωτιά είναι σε μια περιοχή που δεν ήταν κατεξοχήν τουριστική. Ένα πολύ μικρό ποσοστό ανήκει σε αυτοκίνητο θα περνούσε. Λέω ότι ο μηχανισμός πραγματικά κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα και αυτό φάνηκε, μπορεί να ήταν 11 μέρες η φωτιά, αλλά πραγματικά κινήθηκε, θα έλεγα, πολύ γρήγορα όλος ο μηχανισμός και ο συντονισμός από πλευρά σας, που νομίζω ήταν υποδειγματικός και γι' αυτό μιλούν όλοι και κυρίως το κυριότερο ότι δεν υπήρχε ανθρώπινη απώλεια. Εγώ ήθελα να πάμε στο να μας θυμίσετε λίγο ποια είναι το όνομα της πλατφόρμας για όσους συμπολίτες μας μας ακούν και ενδιαφέρονται και να μας πείτε αν σε αυτή την πλατφόρμα υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορεί κάποιος να βρει και ή να δηλώσει αν έχει κάποιο ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, μπορεί να μπει κατευθείαν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου. Είναι το roads.gr, με, όπως γράφεται λατινικά το όνομα, roads.gr. Ακριβώς με το που ανοίγει η ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου, υπάρχει ένα εικονίδιο το οποίο παραπέμπει σε αυτή την πλατφόρμα, η οποία έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι το να μπει κάποιος συμπολίτης μας και να δηλώσει συμμετοχή στον εθελοντισμό και υπάρχει και μία διαβούλευση όπου ο καθένας μπορεί να καταθέσει προτάσεις. Δηλαδή να γίνει και μία αξιολόγηση, να επικοινωνήσει κάποιος συμπολίτης μας λέγοντας τα πράγματα τα οποία θέλει να λάβουμε υπόψη μας. Είναι πάρα πολύ εύκολο και περιμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε τι ακριβώς συμμετοχή θα έχει, γιατί η συμμετοχή ήταν τεράστια στις φωτιές. Δεν ξέρω κατά πόσο θα θέλανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μπουν σε μια διαδικασία πιο οργανωμένη, οπότε περιμένουμε να δούμε τα πορίσματα. Να δούμε δηλαδή, ποιο κομμάτι. Είναι και του κόσμου, φαντάζομαι. Ναι. Πόσον, γιατί ξέρετε, πολλές φορές οι πολίτες λειτουργούν λίγο με αυτοματισμούς και όχι με μία διαδικασία από πριν. Που αυτό ναι, μεν δείχνει ότι αγαπάνε τον τόπο, αλλά πρέπει να περαστεί και το μήνυμα ότι το καλύτερο είναι όλο αυτό να είναι από πριν οργανωμένο και συντονισμένο. Άρα λοιπόν βλέποντας πόσοι άνθρωποι είναι να προχωρήσουμε και σε εκπαιδεύσεις γιατί υπήρξε και ένα μεγάλο παράπονο ότι οι εκπαιδεύσεις για περιπτώσεις πυρκαγιάς δεν γίνονται πλέον
από στελέχη της πυροσβεστικής στην περιοχή μας και πρέπει να μεταβούν στην Αθήνα και να δούμε ανάλογα με τον αριθμό μήπως πρέπει να κάνουμε κάποιες μετακλήσεις αξιωματικών κτλ. Να κάνουμε τις εκπαιδεύσεις, να είμαστε προετοιμασμένοι ή και άλλα σεμινάρια για τις άλλες ομάδες, οργάνωση και διαχείριση κρίσεων και οτιδήποτε το οποίο θα μπορούσε όλο αυτόν τον κόσμο να τον βάλει σε μια διαδικασία πιστοποίησης, επίσης γνώσης, να ξέρει πώς ακριβώς πρέπει να κινηθεί, πώς χρησιμοποιούμε τις επικοινωνίες μας εκείνη την περίοδο για να μην γίνεται στις τροφοδοσίες και στις μεταφορές διαφόρων πραγμάτων προβλήματα, γιατί υπήρξαν τέτοια θέματα. Δηλαδή, προσπαθούσαν να λειτουργήσουν λίγο με το Facebook, χωρίς να λαμβάνουν εντολές από ένα κέντρο. Υπήρξαν κάποιες δυσλειτουργίες. Δηλαδή, ναι, μεν ήταν πολύ συγκινητική συμμετοχή, αλλά καμιά φορά μπορεί να επιβαρύνει αυτό που κάνουν την όλη επιχείρηση στο γεγονός. Άρα, λοιπόν, να μπορέσουμε λίγο να τα διευθετήσουμε.